σήμερα την άνεση για να μιλήσω και να, με την ευκαιρία να πούμε και δύο πράγματα παραπάνω με τον κύριο Καρά για τα γενικότερα ζητήματα που για λόγους πρακτικούς δεν απαντήθηκαν, κύριε Καρά, όχι για κάποιο άλλο λόγο, το αντίθετο. Επίσης είμαι σίγουρη ότι μπορώ μαζί σας να κάνω μια πολύ παραγωγική συζήτηση. Δεν μπορούμε και δεν μπορώ και εγώ φυσικά να παραγνωρίσω ότι σε περιοχές της Δυτικής Αττικής, με τις ιδιαιτερότητες που όλοι γνωρίζουμε, αντιμετωπίζουν οξυμένα προβλήματα έκνομων, συμπεριφορών και δράσεων. Θέλω να πω όμως ότι αυτά είναι ζητήματα τα οποία ξέρετε κι εσείς ότι λυθεί με έναν τρόπο στη διάρκεια πάρα πολλών ετών οι ιδιαιτερότητες αυτές για τις οποίες συζητάμε και οδήγησαν σε ομαδοποιήσεις και έτσι πιο οργανωμένες μορφές παραβατικότητας, χωρίς ποτέ να έχουν αντιμετωπιστεί εν τη γενέση τους, που θα ήταν και το πιο εύκολο και το πιο αποδοτικό. Και μιλάω για πολλά προηγούμενα χρόνια. Και να θυμίσω ότι επειδή είναι και ζήτημα που είναι πολύ ψηλά και στην ατζέντα, στην επικαιρότητα σήμερα, το ζήτημα της ασφάλειας, που συχνά έρχεται και πανέρχεται, άλλοτε δικαιολογημένα και άλλοτε για λόγους καθαρά μικροπολιτικούς και εντυπωσιασμού. Θα ήθελα να μου επιτρέψετε, με δεδομένο ότι σήμερα ο πρόεδρος της αξιωματικής αντιπολίτευσης επισκέφθηκε το αστυνομικό τμήμα Ακροπόλεως για να συμπαρασταθεί στους αστυνομικούς εκεί, εξαιτίας του ότι είχαν μια επίθεση τις προηγούμενες μέρες με Μολότοφ. Να πω από αυτό το βήμα ότι οι συνεργάτες του κ. Μητσοτάκη τον καταστρέψουν. Θα τον καταστρέψουν διότι ξέχασαν, δεν θυμήθηκε, ότι το αστυνομικό τμήμα της Ακροπόλεως έκλεισε επί Νέας Δημοκρατίας, επί Υπουργείας του κ. Δένδια, έκλεισε το αστυνομικό τμήμα το 2014, μετά από αλλεπάλληλες εμπριστικές επιθέσεις που δεχόταν και που δεν ήταν δυνατόν να αντιμετωπιστούν. Με πρόσχημα, τότε χρησιμοποιήθηκε το πρόσχημα ότι είχε καταγγελθεί από τη Διεθνή Αμνηστία για συνθήκες κράτησης. Ούτε η πραγματική αιτία τιμούσε την τότε ηγεσία, ούτε βεβαίως το πρόσχημα τιμούσε την τότε ηγεσία. Επίσης να θυμίσω ότι ο κύριος Μητσοτάκης, που σήμερα διαμαρτύρεται για όλα αυτά, κατήργησε τη δημοτική αστυνομία σε μία νύχτα, χωρίς μάλιστα να περάσει αρμοδιότητες στην αστυνομία, με το τεράστιο κενό που δημιουργήθηκε τότε στη δράση της ελληνικής αστυνομίας. Η δημοτική αστυνομία ήταν αίτημα των πολιτών, των δήμων, ήταν αίτημα του συνδικαλιστικού κινήματος των αστυνομικών, ακριβώς διότι το θέμα της ασφάλειας είναι πολύ περισσότερο, πολύ πιο μεγάλο και αφορά πολύ περισσότερους από αυτή καθεαυτή τη δράση της αστυνομίας, η οποία βεβαίως έχει καθοριστικό ρόλο στα ζητήματα ασφάλειας. Αλλά είναι το θέμα πιο συνολικό, αφορά τοπική αυτοδιοίκηση, αφορά κοινωνία των πολιτών, φορείς και βεβαίως την ελληνική αστυνομία. Το όψιμο λοιπόν ενδιαφέρον που εμφανίστηκε σήμερα, η ελληνική αστυνομία από την πλευρά της το αντιμετωπίζει και με σχέδιο και με επιχειρησιακή αποτελεσματικότητα, παρόλο ότι αναγνωρίζουμε και εμείς βεβαίως ότι η αστυνομία έχει προβλήματα υποστελέχωσης. Θυμίζω, επί κυρίου Μητσοτάκη, 6.700 οργανικές θέσεις της ελληνικής αστυνομίας καταργήθηκαν σε μία νύχτα. Και στη συνέχεια, σήμερα, που κάποιες δυνάμεις, πολιτικές δυνάμεις και η Νέα Δημοκρατία θέλει να επαναφέρει τον κανόνα, αν υποθέσουμε ότι έρθει στα πράγματα, το ένα προς ένα που εμείς με κόπο καταφέραμε, για να μπορέσουμε ακριβώς να καλύψουμε και να στελεχώσουμε κρίσιμους τομείς του κοινωνικού κράτους, ζητάει την επαναφορά το 1:5. Δεν τη ζητάει, είναι προγραμματική δήλωση. Αυτά όλα σημαίνουν ότι έχουμε μπλέξει τα πράγματα. Επίσης, άκουσα σήμερα, είτε υψηλής χαμηλής έντασης είναι η βία, είτε χαμηλής έντασης είναι η βία, είναι το ίδιο. Και καταλαβαίνω τώρα και ερμηνεύω γιατί ο κύριος Μητσοτάκης δεν αντέδρασε ή προσπάθησε να συγκαλύψει το σύμβουλό του, τον κύριο Γεωργιάδη, όταν καταδικάστηκε για παιδεραστία. Χαμηλή παραβατικότητα είναι το ίδιο. Η βία είναι το ίδιο
Έτσι ερμηνεύεται. Άκουσα, πάλι για βία πρόκειται, να τολμήσει ο Πρωθυπουργός να πάει χωρίς κλούβες στη Μακεδονία. Αυτό λέγεται υποκίνηση σε βίες πράξεις. Και δεν άκουσα αυτές τις μέρες καθόλου, δεν άκουσα από προχθές, τη μεγάλη επιχείρηση που εξάρθρωσε κύκλωμα 250 ανθρώπων, οι οποίοι δρούσαν με ληστείες σε σπίτια, κλοπές, ληστείες, ναρκωτικά, στο κέντρο της Αθήνας, έγινε επιχείρηση στην κατάληψη της Αραχώβης. Και σε άλλα σπίτια, σε μία μέρα, αυτή η μεγάλη επιχείρηση δεν είπε ένας συγχαρητήρια στην ελληνική αστυνομία. Και ξέρετε τι σημαίνει 250 άτομα να φύγουν από αυτές, από τις ληστείες, από τις κλοπές, από τα ναρκωτικά. Αυτά λοιπόν για τη μεγάλη εικόνα. Και επίσης τη μεγάλη εικόνα, για να σας καλύψω και το κομμάτι για το κέντρο της Αθήνας, να πούμε δύο πράγματα με την ευκαιρία. Στο κέντρο της Αθήνας υλοποιείται το σχέδιο Περσέας, το οποίο έχει και εξειδικεύσεις και με συνεργασία πολλών δυνάμεων της αστυνομίας διαφορετικών διευθύνσεων. Έχει ήδη ξεκινήσει και έχει διαμορφώσει σιγά σιγά μια άλλη εικόνα στο κέντρο της Αθήνας, μπορεί να τη δει ο καθένας. Και γύρω από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο που είχαμε τα προβλήματα, στο πεδίο του Άρεως, στο Φιλοπάπου, στο Μοναστηράκι, στην περιοχή της Νομικής Σχολής. Ήδη η εικόνα αυτή έχει αλλάξει με συντονισμένο με σχέδιο της ελληνικής αστυνομίας και δράση. Τώρα θα σας απαντήσω βεβαίως, σταματάω και στη δευτερολογία θα δώσω αναλυτικά τα στοιχεία τα οποία μου ζητήσατε για τη Δυτική Αττική.